Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Φωτιές άναψαν στο Πασόκ και δηλώσει του Πρωθυπουργού κ. Κωνσταντίνου Μητσοτάκη ότι η δίκη για το σκάνδαλο Κοσκότα θα συνεχιστεί και ότι η κάθαρση θα ολοκληρωθεί. Τις πρώτες του δηλώσεις για το θέμα της κάθαρσης και της μεγάλης δίκης έκανε σήμερα ο Πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Είμαι βέβαιος ότι εκφράζω το σύνολο των Ελλήνων λέγοντας αυτή την ώρα ότι ο ελληνικός λαός επιθυμεί να χυθεί άπλετο φως σε αυτή την υπόθεση. Και τίποτα άλλο δεν μπορεί να χύσει φως παρά μόνο η απόφαση της δικαιοσύνης την οποία ο ελληνικός λαός τιμά και εμπιστεύεται. Και ο ελληνικός λαός επιθυμεί επιτέλους να τελειώσει και αυτή η εκκρεμότητα. Μιλώντας για τη διαδικασία της κάθαρσης και ιδιαίτερα της παραπομπής, είπε ότι έγινε με διαφάνεια και την ψήφο των βουλευτών και ότι... Η διαδικασία αυτή ούτε είναι δυνατόν ούτε πρόκειται σε καμιά περίπτωση να σταματήσει να διακοπεί. Το Πασό κατέδρασε αμέσως με σκληρή του ανακοίνωση, στην οποία χαρακτηρίζει τον Πρωθυπουργό εισαγγελέα, αρχιδικαστή και αυτόκλητο υπερασπιστή της δικαιοσύνης. Ο κ. Μητσοτάκης στην ομιλία του άφησε και αιχμές κατά του τύπου αλλά και των κομμάτων ιδιαίτερα της αριστεράς. Ίσως κόμματα, άτομα ή εφημερίδες μπορεί να μετέβαλαν άποψη από τότε και αυτοί που υπεστήριζαν την ανάγκη να εκαθαριστούν αυτές οι υποθέσεις για τις οποίες όλοι λυπούμαστε και ντρεπόμαστε, αν θέλετε, που συνέβησαν στον τόπο μας, μπορεί να άλλαξαν γνώμη. Το Πασό κατηγόρησε τον κύριο Μητσοτάκη ότι προχώρησε ακόμη περισσότερο και ότι τώρα δίνει εντολές δικονομικού χαρακτήρα για τη συνέγγιση ή τη διακοπή των δικών. Οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού έγιναν την ώρα που η ανησυχία στην ΕΚΑΛ έχει κορυφωθεί, καθώς ο κύριος Παπανδρέου, όπως μας έλεγε στενός του συνεργάτης, δεν έχει πλέον αυταπάτες για την εξέλιξη της δίκης. Σημειώνουμε ότι ο κύριος Ανδρέας Παπανδρέου ήταν μέχρι πρόσφατα διστακτικός, αφού πίστευε ότι σε καμία περίπτωση δεν επρόκειτο να καταδικαστεί. Όμως πολιτικοί του σύμβουλοι τον έπεισαν ότι οι πληροφορίες που φτάνουν στα αυτιά του για μη καταδίκη του μάλλον ενέχουν το στοιχείο της πολιτικής σκοπιμότητας. Ήδη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σχεδιάζει μεγάλες κινητοποιήσεις με αρχή την Κρήτη και για τον λόγο αυτό συναντήθηκε σήμερα στην ΕΚΑΛ με τους επικεφαλείς του τομέα κινητοποιήσεων του ΠΑΣΟΚ, κύριους Παναγιωτακόπουλο και Λάμπρου. Οι αρχές ασφαλείας στην Ελλάδα και στο Βέλγιο ερευνούν τις καταγγελίες στις οποίες εμπλέκεται και Έλληνας έμπορος κρεάτων για την εταιρεία δολοφόνων που σκότωνε λάθρο μετανάστες και αφού τους παραμόρφωνε με οξέα μετέφερε τα πτώματα στη χώρα μας. Όλα ξεκίνησαν από δηλώσεις σε βελγική εφημερίδα της Anne van Stelland για τις μεταφορές πτωμάτων μεταξύ αυτών και του Βέλγου δημοσιογράφου Στεφάν Στάινερ που εξαφανίστηκε το 89 και το οποίο το πτώμα δεν έχει βρεθεί ακόμη από το Βέλγιο στην Ελλάδα με φορτηγά ψυγεία. Η Van Stelland είναι φιλενάδα του οικονόμου και επέστρεψε οριστικά στο Βέλγιο από την Ελλάδα την περασμένη Κυριακή. Σύμφωνα με τις δηλώσεις της, ο οικονόμου ήταν συνεργάτης και συνεταίρος στο εμπόριο κρεάτων με τον Ιταλό μαφιόζο Καρμέλο Μοντζόρνο, που είναι τώρα στη Σικελία και ύποπτος σαν δράστης ή σαν ηθικός αυτουργός για περισσότερους από έναν φόνο στο Βέλγιο, μεταξύ των οποίων και του δημοσιογράφου. Σύμφωνα με τις δηλώσεις, τον δημοσιογράφο είχε σκοτώσει ο Τούρκος Νεγκντέτ Ντεμίρκυγια και τον είχε καταδώσει στην αστυνομία ο οικονόμου. Ο Τούρκος συνελήφθη στην Ιταλία καθοδόν προς την Ελλάδα με εντολή να σκοτώσει τον οικονόμου, που υποτίθεται ότι έκλεψε 80 εκατομμύρια δραχμές από τον Μποντζόρνο και πρόκειται πλέον ο Τούρκος να δικαστεί προσεχώς στην Αόστη. Η Van Stelland έκανε κατάθεση και στην αστυνομία και ο φάκελος έχει σταλεί στον ανακριτή. Αλλά οι βελγικές αρχές αντιμετωπίζουν με επιφυλάξεις τα λεγόμενά της, γιατί είναι γνωστή ότι είχε κάνει παλιότερα διάφορους εκβιασμούς. Αλλά και γιατί αναρωτούνται πως ένας επαγγελματίας εγκληματίας, όπως ο Ιταλός, διακινδύνευε να στείλει πτώματα στην Ελλάδα ενώ μπορούσε να τα εξαφανίσει εδώ στο Βέλγιο. Για τον Αντένα, Κωστής Βέρος από τις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης που εκδόθηκε αργά το βράδυ για το θέμα, με κατεπήγον σήμα ζητήθηκε από τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Βελγίου μέσω της Ιντερπόλ να διαβιβαστεί σε ελληνικές αρχές κάθε σχετική πληροφορία. Και περνάμε στις εξωτερικές ειδήσεις. Στη Σοβιετική Ένωση, κυβερνητικά όργανα κάνουν τις τελευταίες προσπάθειες για ένα θετικό αποτέλεσμα στο αυριανό καθοριστικό δημοψήφισμα και στη Ιουγκοσλαβία η κατάσταση παίρνει δραματικές διαστάσεις καθώς ο πρόεδρος της Σερβίας, Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς, δεν αναγνωρίζει πλέον την συλλογική προεδρία της χώρας. Επιδεινώνεται δραματικά η κατάσταση στη Γιουγκοσλαβία, καθώς ο πρόεδρος της Σερβίας, Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς, δήλωσε ότι δεν αναγνωρίζει πλέον το οκταμελές όργανο της συλλογικής προεδρίας. Ο Μιλόσεβιτς συνέχισε λέγοντας ότι οργανώνει ένοπλα όργανα ασφαλείας για να αντιμετωπίσει την κρίση στο εσωτερικό της Σερβίας. Εκτός από τη Σερβία και η Κροατία έχει προβεί σε κινητοποίηση της πολιτοφυλακής και της αστυνομίας της, ενώ το Εθνικό Σερβικό Συμβούλιο της περιοχής Κραγίνα της Κροατίας ψήφισε την ανεξαρτησία της περιοχής από τη Δημοκρατία, δημιουργώντας κινδύνους άμεσης αντίδρασης της Κροατίας στην κίνηση αυτή.
Οι αρχηγοί των Σοβιετικών Ενόπλων Δυνάμεων και της ΚΑΓΕΜΠΕ απίφθηναν έκκληση προς το λαό να ψηφίσει ναι στο αυριανό δημοψήφισμα, προκειμένου να διατηρηθεί ενωμένη η Σοβιετική Ένωση. Στην Ουκρανία, χιλιάδες άτομα, φωνάζοντας το σύνθημα «Ελευθερία, ελευθερία», διαδήλωσαν υπέρ της ανεξαρτησίας της δημοκρατίας τους από τη Σοβιετική Ένωση, λίγες μόλις ώρες πριν από το καθοριστικό αυριανό δημοψήφισμα, και οι Μολδαβοί καταγγέλνουν ότι μεγάλου μεγέθους νοθεία διεξάγεται σε εκλογικά κέντρα που έχουν ήδη ανοίξει για τους πολίτες που δεν θα μπορέσουν να μεταβούν αύριο στις κάλπες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάζει με ψήφισμά του τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ιουγκοσλαβική επαρχία του Κωσυποπεδίου και ζητάει περισσότερο εκδημοκρατισμό και διεξαγωγή εκλογών το ταχύτερο δυνατόν. Το ψήφισμα εκδόθηκε μετά από ερώτηση που κατέθεσε εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ο Ευρωβουλευτής κ. Παύλος Σαρλής. Πρέπει να γίνουν ομοσπονδιακές εκλογές, οι οποίες θα επιτρέψουν την ανάδειξη νέων πολιτικών σχηματισμών και νέων ανθρώπων, οι οποίοι θα πάρουν στα χέρια τους τη σκυτάλη για τον μετασχηματισμό από την οικονομία του Μάρξ στην ελεύθερη οικονομία, από τον μονοκομματισμό στον πολυκομματισμό, από το κράτος της σκοπιμότητας στο κράτος δικαίου, από τη λατρεία του κράτους στην εξύψωση και την εξανθρώπιση του ατόμου. Ο Αμερικανός πρόεδρος George Bush και ο πρωθυπουργός Βρετανίας John Major χρησιμοποίησαν απόψε πολύ σκληρή γλώσσα κατά του Σαντάμ Χουσέιν. Σύμφωνα με πληροφορίες του Αντένα, μέσα στα επόμενα 24 ώρα είναι πολύ πιθανό να αρχίσει βομβαρδισμός των χημικών εγκαταστάσεων του Ιράκ από αεροσκάφη των συμμαχικών δυνάμεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος και ο Βρετανός πρωθυπουργός που συναντήθηκαν στις Βερμούδες επιθυμούν την πλήρη καταστροφή του χημικού εξοπλισμού του Ιράκ. Ο πρόεδρος Μπους δήλωσε μετά την συνάντησή του με τον Τζον Μέιτζορ ότι η αξιοπιστία του Σαντάμ Χουσέιν βρίσκεται στο μηδέν. Στις συνομιλίες τους κυριάρχησε η μεταπολεμική τάξη πραγμάτων στη Μέση Ανατολή. Ο πρόεδρος του Ιράκ, Σαντάμ Χουσέιν, σε ομιλία του λίγο νωρίτερα είχε δηλώσει ότι είναι πρόθυμος να προχωρήσει σε σειρά πολιτικών μεταρρυθμίσεων, όπως σύσταση νέου κοινοβουλίου, μελέτη νέου συντάγματος και σχηματισμό νέου υπουργικού συμβουλίου. Τις δηλώσεις αυτές έκανε ο Σαντάμ Χουσέιν σε σημερινό ραδιοτηλεοπτικό του διάγγελμα, το πρώτο μετά την κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο του Περσικού στις 26 Φεβρουαρίου. Ο Ιρακινός πρόεδρος δεν προσδιορίσε το χρόνο σχηματισμού του νέου Υπουργικού Συμβουλίου, ούτε συγκεκριμένη ημερομηνία διεξαγωγής εκλογών. Στον ίδιο λόγο του, ο Σαντάμ Χουσέιν είπε ότι η σιητική εξέγερση στο νότιο Ιράκ έχει συντριβεί και ότι σύντομα θα εξοντωθεί και η κουρδική εξέγερση στα βόρεια της χώρας. Αντιφρονούντες μουσουλμάνοι Σίτες αναφέρουν ότι κυβερνητικές δυνάμεις βομβαρδίζουν τις ιερές μουσουλμανικές πόλεις Καρμπάλα και Νατζάφ στα νότια του Ιράκ και ότι οι βομβαρδισμοί έχουν προκαλέσει το θάνατο περίπου 1.400 αμάχων. Ο Ιρακινός πρόεδρος χαρακτήρισε τους υποκινητές εξέγερσης στις σιητικές περιοχές του νότιου Ιράκ προδότες που διείσδησαν παράνομα στη χώρα. Η τρομοκρατία βλάπτει τα τουριστικά συμφέροντα της Ελλάδος, όπως προκύπτει από τις επαφές που είχε στην Ευρώπη ο αρμόδιος υπουργός κ. Κεφαλογιάννης και ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ κ. Γιατράκος. Το κλίμα που αντιμετώπισαν στο Λονδίνο και το Παρίσι ο Υπουργός Τουρισμού και ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ ήταν ιδιαίτερα θετικό, όπως οι ίδιοι δήλωσαν στο αεροδρόμιο. Ωστόσο, οι πρόσφατες τρομοκρατικές ενέργειες που εκδηλώθηκαν την ίδια στιγμή που οι κύριοι Κεφαλογιάννης και Γιατράκος μιλούσαν στους ομολόγους του στο εξωτερικό για ιδανικές συνθήκες τουρισμού στην Ελλάδα, από ό,τι φαίνεται δεν ήταν και τόσο ενισχυτικό στοιχείο. Ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο συναντήσαμε. Όσο δε για την ανάκληση της τουριστικής οδηγίας από πλευράς των ΗΠΑ της Αμερικής, η δολοφονία του Αμερικανού Λοχή από τη 17 Νοέμβρη. Είναι μοιραίο να φέρνει πλέον πίσω όλη αυτή την υπόθεση. Και γι' αυτό το σκοπό το Υπουργείο θα κινητοποιήσει όλους τους παράγοντες και τους ανθρώπους που μπορούν να βοηθήσουν. Πάντως, οι τουριστικές υπηρεσίες της Ελλάδας θα αναβαθμιστούν. Σύντομα κατατίθεται και ψηφίζεται από τη Βουλή σχετικό νομοσχέδιο ώστε να παταχθεί η ασκροκέρδη, να ελεγχθεί, αν θέλετε, η ποιότητα των υπηρεσιών και φυσικά να εφαρμοστεί ο νόμος στο σύνολό τους. Το νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων, προβλέπει την ενεργοποίηση της τουριστικής αστυνομίας στις κύριες τουριστικές περιοχές της χώρας. Και τώρα τα νέα για τον καιρό με τον μετεωρολόγο μας Σπύρο Λινάρδο. Στην Αττική αύριο προβλέπεται άστατος καιρός, κατά περιόδους νεφελώδης με βροχή ή καταιγίδα, αλλά και διαστήματα με ήλιο. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το απόγευμα και μετά. Η άνεμη θα είναι νοτιοανατολική ασθενής μέχρι μέτρη και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 μέχρι 15 βαθμούς. Άστατος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με βροχή κατά διαστήματα ή καταιγίδα, ενώ από το απόγευμα ο καιρός θα αρχίσει σταδιακά να βελτιώνεται. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική ασθενής και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 μέχρι 13 βαθμούς. Αθλητικά τώρα για την αυριανή αγωνιστική κίνηση, καθώς και για τα σημερινά αποτελέσματα του Αγγλικού Πρωταθλήματος, μας ενημερώνει τώρα ο Στέφανος Χίος. Ο αγώνας Ηρακλή Παναθηναϊκού ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της 23ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της πρώτης εθνικής που γίνεται αύριο. Αναλυτικά θα παίξουν Όφη ΠΑΟΚ, Αθηναϊκός Άρης, Απόλλων Ιωνικός, Λεβαδιακός Ξάνθη, Παναχαϊκή Γιάννενα, Πανσεραϊκός ΑΕΚ,
Ολυμπιακός Πανιόνιος στο γήπεδο Άργος λόγω της γνωστής τιμωρίας του Ολυμπιακού, Λάρισα Δόξα Δράμας και Ηρακλής Παναθηναϊκός. Όλοι οι αγώνες ξεκινούν στις 3:15 εκτός από το παιχνίδι Αθηναϊκού Άρη που θα αρχίσει στις 3:15. Με τους αγώνες της 300ης αγωνιστικής συνεχίστηκε σήμερα το αγγλικό πρωτάθλημα. Έτσι είχαμε Liverpool Sunderland 2-1, Aston Villa Tottenham 3-2, Nottingham Forest Manchester United 1-1, Southampton Everton 3-4, Crystal Palace Derby 2-1, Luton Norwich 0-1, Manchester City Wimbledon 1-1, Queen's Park Rangers Coventry 1-0, Sheffield Chelsea 1-0. Αύριο αγωνίζεται η Arsenal με τη Leeds. Σήμερα το απόγευμα η τηλεόραση στο Antenna στο καθιερωμένο της ραντεβού με τους φίλους του αγγλικού ποδοσφαίρου μετέδωσε ζωντανά τον αγώνα Southampton Everton. Πέρασε μπάλα από τον Watson, το σούτ και είναι το 1-0. Απέκρουσε ο Southall, Μουρ πέρασε μπάλα για τον γκολ, ο Μακλόφλιν το σούτ και τον γκολ. Έμπρελ, η κεφαλιά από τον ό,τι και είναι το 2-1. Ο Ράντοκ η κεφαλιά και είναι το γκολ. Το σούτ ο Νιούελ από κοντά και το 3-2. Πάντο ο Μακόλ δίπλα για τον Κότη. Εύστοχο αυτή τη φορά το πλασέ από τον Τόνι Κότη. 4-2. Η σέντρα μέσα που έχει βγαίνει και ο Σάουθολ προσπαθεί και ο Σίρεν. Ο Γουότσον κοντά και από κοντά ο Σίρεν κάνει το 3-4. Και να κλείσουμε με ένα διαφορετικό είδος θεάματος που έχει ενθουσιάσει μικρούς και μεγάλους στη Νέα Υόρκη. Πρόκειται για ένα υπτάμενο μπαλέτο που οργάνωσε το διάσημο τσίρκο της Μόσχας για τους Αμερικανούς φίλους του. Το πρόγραμμα είναι βασισμένο στη χορογραφία ενός παραδοσιακού ρώσικου χορού που γράφτηκε προς τιμήν των μεσόντων στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και παριστάνει τις ψυχές τους που υψώνονται στα ουράνια. Σας αφήνουμε να το απολαύσετε. Αυτές ήταν οι χτερινές ειδήσεις του Αντένα. Κυρίες και κύριοι, Σαββατόβραδο σήμερα. Να περάσετε καλά. Γεια σας.